skirt has 300 folds, one for each year of Turkish occupation. Μαύρο σταυρό. Ήδη ξεκινήσαμε, όπως βλέπετε, κύριε Σκηφίλη, την παρέλαση των πεζοπόρων τμήματων ανήκει προεδρική φρουρά. Πριν 3.000 χρόνια περίπου, όταν ο Όμηρος αποκαλεί τους μυρμηδόνες του Αχιλλέα Εύζονες και τους εγκομιάζει για το θάρρος τους και την ταχύτητά τους στη μάχη. Από τότε, η έννοια των Ευζώνων στρατιωτών συναντάται στους πολέμους των κλασικών χρόνων, στη μεγάλη στρατιά του Αλέξανδρου στην Ανατολή στα χρόνια του Βυζαντίου, όπου εξυμνούνται τα ηρωικά τους κατορθώματα μέσα από τα κριτικά τραγούδια. Με συνεχεία συναντάται στην Ελληνική Επανάσταση, στους δύο Βαλκανικούς πολέμους, στην Κρασία και τέλος στη μεγάλη εποπιέ της Βορείου Πύρου του 40-41, όπου με τις ηρωικές πράξεις τους κατέστησαν σύμβολα ηρωισμού, θυσίας και νίκης. Σήμερα οι Εύζονες που στελεχώνουν την προεδρική φρουρά επιλέγονται με αυστηρά κριτήρια ήθους, παράστασης, συμπεριφοράς και μετά από επίπονη εκπαίδευση φέρουν τη δοξασμένη αυτή στολή. Οι Εύζονές μας, φίλες και φίλοι, καθάροι απόγονοι της γενιάς των Βαλκανικών πολέμων και του έτους του 40, άξιοι προστάτες και συνεχιστές της εθνικής μας παράδοσης, θεματοφύλακες του ελληνισμού, ατόφια κομμάτια αυτού, κατέχουν τη μοναδική τιμή από όλο τον ελληνικό στρατό να παραμένουν όλο το 24ωρο άγρυπνοι φρουροί στο μνημείο του άγνωστου στρατιώτη, ως απόδειξη της ευγνωμοσύνης του έθνους προς τους νεκρούς ήρωες και να θυμίζουν σε όλο τον κόσμο ότι η μεγαλοσύνη στα έθνη δεν μετριέται με το στρέμμα, με τις καρδιάς το πείρωμα, μετριέται και με αίμα. Αποτελούν ακόμη την τιμητική φρουρά του συμβόλου της δημοκρατικής μας και ευνομούμενης πολιτείας μας, της αυτού εξοχότητας του Προέδρου της Δημοκρατίας. Οι θρηλυκοί μας Εύζονες με μια ιστορία μακρά που χάνεται στα βάθη των αιώνων. Η πρώτη μαρτυρία για Εύζονες, για καλά ζωσμένους στρατιώτες δηλαδή, συναντάται στα ομερικά έτη.